Και αν αυτά τα λένε οι γονείς των συλληφθέντων, είδαμε τις προηγούμενες ημέρες τι λέει ο ίδιος ο πρόεδρος της Κροατίας. Όμως σήμερα του έδωσε απάντηση σε αυστηρό τόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στους ηταμούς ισχυρισμούς του δηλαδή, που τις τελευταίες ημέρες ο πρόεδρος της Κροατίας είδαμε να επιδίδεται σε αυτό το μπαράζ των εξωφρενικών αιτιάσεων κατά της ελληνικής δικαιοσύνης για τη μεταχείριση των συμπατριωτών του χούλιγκανς. Να την χαρά. Η απάντηση του Πρωθυπουργού Γιάννη στον πρόεδρο της Κροατίας, στις ακρότητες του πρόεδρου της Κροατίας, ουσιαστικά ήταν ηχηρή και θα σου έλεγα ότι έχει ιδιαίτερη αξία το γεγονός ότι δόθηκε έχοντας στο πλευρό του Κυριάκος Μητσοτάκης τον πρόεδρο της UEFA, ο οποίος λίγο πριν είχε μιλήσει για καρκίνο του ελληνικού ποδοσφαίρου, αναφερόμενος αναφερόμενος σε περιπτώσεις όπως οι χούλιγκαν, οι οποίοι είναι κρατούμενοι της Δυναμό Ζάγκρεπ. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν τόνισε ότι η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου και ότι ούτε η χώρα ούτε η ανεξάρτητη δικαιοσύνη δέχεται υποδείξεις από κανέναν, όσο ψηλά και αν βρίσκεται. Να ακούσουμε και να δούμε τι είπε ο Πρωθυπουργός. Σε ό,τι αφορά τώρα την τραγωδία της Νέας Φιλαδέλφειας, εγώ θα πω μόνο ότι οι ένοχοι θα βρεθούν και θα τιμωρηθούν. Ήδη δεκάδες ύποπτοι έχουν εντοπιστεί. Και να πω και κάτι ακόμα. Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου. Έχει κανόνες. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Ούτε η χώρα, ούτε η ελληνική δικαιοσύνη δέχεται υποδείξεις από καμία άστοχη φωνή εκτός συνόρων, ακόμα και αν αυτή είναι επίσημη.